Κυριακή πραγματικά. Φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που ελπίζετε να γίνετε κάποια στιγμή φίλες, καλώς ήρθατε στη Συντέλεια, την εκπομπή που παρουσιάζει τα σημάδια της αποκάλυψης και σας προετοιμάζει, πνευματικά κυρίως, για το επερχόμενο τέλος του κόσμου. Πριν ξεκινήσω με την κανονική ροή της εκπομπής, θέλω να σας δείξω αυτά εδώ τα ακτοπτωικά εισιτήρια, τα οποία και βγάζω σε πληστηριασμό. Δεν τα κληρώνω, τέτοια ζητήματα δεν τα αφήνω στην τύχη. Τα βγάζω σε πληστηριασμό, ο οποίος θα διαρκέσει όσο κρατάει η εκπομπή. Είναι ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 4 άτομα με προορισμό την Τίνο. Για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, αν ήταν άλλη εποχή θα δίνα Μύκονο, τώρα δίνω Τίνο. Να πω πως το πλοίο αποπλέει από το λιμάνι του Πειραιά στις 10.30 το βράδυ, πως τα εισιτήρια είναι μια προσφορά της ΠΙΝΙΟ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε για να τα κερδίσετε είναι να μπείτε στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής ή στο Twitter και να στείλετε τις προσφορές σας. Ο πιο πλούσιος από εσάς θα καταφέρει να κάνει Πάσχα με τους δικούς του. Οι πιο φτωχοί δεν με νοιάζει τι θα κάνετε ακριβώς, κανένα δεν νοιάζει άλλωστε. Να πάτε σε ένα μέρος που να πηγαίνει το κτέλι φτωχή. Εκτός αν θέλετε να το κάνετε Μεγάλη Πέμπτη, οπότε και μπορεί να μην έχει κτέλ. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς. Εδώ θα δείτε σε λίγο τα στιγμιότυπα από τις συνομιλίες αυτές. Να, εδώ βλέπετε, συνομιλούν οι οδηγοί. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στο τέλος. Έχει επιχειρήματα ένας κύριος, άλλοι έχουν δύο επιχειρήματα, αυτός έχει το πιο 38 απ' όλα. Τέλος πάντων, όσοι από εσάς καταφέρετε να ταξιδέψετε, σας εύχομαι καλές διακοπές. Αν και για κάποιους τυχερούς, οι διακοπές θα είναι καλύτερες από ό,τι για άλλους. Ιδιαίτερα για αυτούς που θα πάνε στην Κάρπαθο. Αν σας βγάλει ο δρόμος για Πάσχα στην Κάρπαθο, θα συγκλονιστείτε. Τα έθιμα, ο επιτάφιος, όλος ο θρήνος των γυναικών. Αν έχετε και δική σας απώλεια, δηλαδή είναι ο τόπος που θα το νιώσετε όσο πιο έντονα δεν έχετε φανταστεί. Πάρα πολύ τυχερός όποιος έχει απώλεια στην οικογένεια και θα πάει στην Κάρπαθο. Θα είναι υπέροχο το Πάσχα του. Αν θέλετε να πάτε στην Κάρπαθο και δεν έχετε απώλεια, φροντίστε να αποκτήσετε μία. Όχι τίποτα άλλο, να χαρείτε το Πάσχα, το λέω. Να φύγω τώρα από το, πώς να το πω, το καταπνικτικό, το κατανικτικό των ημερών το κλίμα, να πάω στις εκλογές. Στις εκλογές των οποίων την ημερομηνία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Αν θέλετε την άποψή μου, η καλύτερη ημερομηνία για την ανακοίνωση των εκλογών είναι η Μεγάλη Παρασκευή από κάθε άποψη. Δεν βλέπω τίποτα. Έχω τυφλωθεί. Να πω ότι ξεκίνησαν οι προεκλογικές ομιλίες των κομμάτων. Να δούμε την προεκλογική του Πασόκ. Θέλω να δω λίγο το Πασόκ, παρακαλώ. Να το, εδώ βλέπετε την πρώτη συγκέντρωση του Πασόκ. Πω, δεν βλέπω τίποτα. Την προεκλογική συγκέντρωση του Πασόκ, η οποία γίνεται σε ένα κλίμα κάπως πιο πεσμένο. Θα ανέβει όμως το πράγμα, θα ανέβει, θα τα καταφέρει ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος. Θα τα καταφέρει επαγγελματικά, με επαγγελματισμό και ερασιτεχνικά ή ερασιτεχνικά και επαγγελματικά. Δεν το έχω ακριβώς σίγουρο ακόμα. Να βάλουμε τον πρόεδρο λίγο που το ξεκαθαρίζει. Παρακαλώ τον πρόεδρο. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες στην πολιτική. Έχουμε την υποχρέωση ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με επαγγελματική ποιότητα, αλλά με ερασιτεχνική διάθεση. Και πάλι δεν κατάλαβα, εγώ φταίω μάλλον, αποκλείεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος να λέει μπούρδες, έτσι, αλίμονο. Δεν είναι όμως μόνο το Πασόκ που έκανε την πρώτη του συγκέντρωση, την πρώτη τη συγκέντρωση την έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Το Γιώργο Παπανδρέου το διώξαμε, τώρα θα διώξουμε και το Πασόκ. Δεν
Δεν καταλαβαίνω γιατί φωνάζει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, στο απόσπασμα που παρακολουθήσατε αποκαλύπτεται για πρώτη φορά πως ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου δεν έπεσε εξαιτίας του μνημονίου ή του δημοψηφίσματος και ούτε επειδή δεν θα τον ψήφισε η κοινοβουλευτική του ομάδα, αλίμονο. Τον Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου τον έριξε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Κανείς δεν ξέρει πώς, αλλά για να το λέει ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν είναι κανένας τρελός ο Αντώνης ο Σαμαράς. Είπα Σαμαράς και αναπόφευκτα το μυαλό μου ταξιδεύει στη Τζέννη. Αλλά επειδή το μυαλό μου στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να πάει πουθενά, θα έρθει εδώ η Τζέννη. Τζέννη! Μάνα μου! Τζέννη! Κούκλος είσαι σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν μου φάω κανένα γιαούρτι κι εγώ, Παναγία μου. Τι γιαούρτι? Τίποτα. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Κάτι θυμάμαι. Που είπαμε για το ολοκένουργιο προφίλ του Αντώνη Σαμαρά, το θυμάσαι? Ναι, το ρώτα τον Αντώνη. Ναι, το ρώτα τον Αντώνη. Λοιπόν, εκεί μας είχε τάξει ότι θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Και θυμάμαι μας ότι είχες κάνει πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι, τώρα όμως, όπως κάθε κορίτσι, ρώτησα κάτι πιο πικάντικες. Που και είναι εμένα και τις φίλες μου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το επίπεδο του Αντώνη του Σαμαρά να απαντά. Και μάλιστα. Να σώσει την Ελλάδα. Να σου πω, δεν περίμενα ότι θα μου απαντούσε τόσο γρήγορα ο πρόεδρος. Και όμως μου απάντησε αμέσως. Δες. Γιατί δεν μου απαντάει? Κύριε Αντώνη, δεν ξέρω αν διαβάσετε τα ερωτήματά μου. Τα διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Κύριε Αντώνη, τα έχω χρόνια τώρα με ένα γόρι, αλλά δεν μου προτείνει γάμο. Πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς με την εμπειρία σας? Ο δρόμος είναι ανηφοριά. Δεν μου δίνει έτσι κουράγιο. Είναι πράγματι ανηφόρα. Κύριε Αντώνη, καμιά φορά κάνουμε για καμιά ταξία. Πρέπει να λέμε ψέματα στον σύντροφό μας, αν είναι να σώσουμε τη σχέση μας. Πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα απολύτως αλήθεια. Και είναι εύκολο να γίνει αυτό, κύριε Αντώνη. Αρκεί να πιστέψουμε στην απενοχοποίηση. Για τα home video, στα ερωτικά που γυρίζουμε στο σπίτι, τι γνώμη έχετε, κύριε Αντώνη? Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι για να τα καταναλώσουμε μόνο εμείς, πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο ολόκληρο. Τι ζητάει ο κόσμος και ανάλογα εμείς να παραγάγουμε και μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις παγκόσμιες ανάγκες. Αρκεί να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί που υπάρχει παγκόσμια ζήτηση. Κύριε Αντώνη, τώρα με τα μνημόνια η απόδοση του συντρόφου μου στο κρεβάτι έχει πάθει ζημιά. Πώς να σας το πω, έχει πέσει. Τι μου συστήνετε? Τα όποτε ήταν να πέσει, πάντοτε σηκώθηκε. Μαμή! Έμενε πάντοτε όρθια. Δεν θα την αφήσουμε να πέσει τώρα. Να ευχαριστήσω την Τζέννη, της οποίας η σχέση με τον Αντώνη τον Σαμαρά όσο πάει και δυναμώνει. Καλά Στέφανα εγώ να ευχηθώ. Να παραμείνω σε προεκλογικό κλίμα και να πάω στην Αλέκα την Παπαρίγα. Να σκεφτείς ανάποδα. Ποιο κόμμα θα είναι ισχυρό ως αντιπολίτευση. Αλλιώς θα καταργηθεί η αντιπολίτευση. Ή θα γίνει μια κυβέρνηση αριστεράς και αντιπολίτευση είναι η Νέα Δημοκρατία, ο Καμένος, ο Καρατζαφέρης και οι οικολόγοι. Όχι, οι οικολόγοι θα είναι μέσα. Τέτοια αντιπολίτευση θέλουμε? Φυσικά και όχι, φυσικά και όχι. Πάρα πολύ σωστά τα λέει η συντρόφισσα. Δεν έχει κανένα νόημα, φίλες και φίλοι, μια αριστερή κυβέρνηση όταν η αντιπολίτευση είναι δεξιά. Δεν πάει έτσι δουλειά. Με τη βοήθεια του σκοτεινού πίνακα, αν θέλεις, έλα λίγο να βλέπει ο κόσμος. Θα σας δείξω το όνειρο, τον πόθο, αν θέλετε, της γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος για το Κοινοβούλιο. Εδώ ακριβώς βλέπετε, έχουμε μια αριστερή πλειοψηφία που μπορεί ενδεχομένως να σχηματίσει κυβέρνηση. Και εδώ βλέπετε αυτό που πρέπει να γίνει, βλέπετε συμπληρωμένα τα έδρανα που καταλαμβάνει η αντιπολίτευση, έτσι ώστε να μπορέσει, πώς να το πω, η δημοκρατία να αποκτήσει το πραγματικό της νόημα. Μπορείς να φύγεις, παιδί μου. Είπα δημοκρατία και αναπόφευκτα θα πάω στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και τον πρόεδρό του, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, τον οποίο τολμούν κάποιοι ανόητοι προφανώς να χαρακτηρίζουν, ντρέπομαι και να πω τη λέξη, τολμούν κάποιοι ανόητοι να τον χαρακτηρίζουν κολοτούμπα. Κάθε φορά που κάποιος σας λέει κολοτούμπα, κύριε Καρατζαφέρη, πώς αισθάνεστε και τι θέλετε να πείτε? Να μου πεις μια φορά μια πράξη που να το πιστοποιεί αυτό. Τώρα, με αλφαβητική σειρά ή όπως μου έρχονται να πω, δεν θα κάνω τίποτα από τα δύο, βαριέμαι, δεν έχουμε και τόσο χρόνο άλλωστε. Θα πάω μόνο στην τελευταία ανακάλυψη του Γιώργου του Καρατζαφέρη, που δεν είναι άλλη από τη μεγάλη απειλή της δημοκρατίας. Είστε φασίστας ακραίος και ναζιστής. Φάνηκε από την πορεία τέτοια πράγματα μέσα σε 5 χρόνια στη Βουλή. Δεν θα είχε φανεί από κάποια υφή, από κάποια λέξη, από κάποια κουβέντα. Η άκρα δεξιά σας κόβει ψήφους, σας παίρνει ποσοστό. Τοποθετείτε δηλαδή, επανατοποθετείτε τον εαυτό σας στο πολιτικό σκηνικό. Η άκρα δεξιά αφαιρεί ποσοστό από τη δημοκρατία.
Απειλείται η Δημοκρατία από την άκρα δεξιά. Να πω για τη συγκεκριμένη απειλή πως έκανε την εμφάνισή της τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Παλιά δεν υφίστατο και γι' αυτό μάλλον υποθέτω εγώ, ο πρόεδρος έλεγε αυτά που έλεγε. Ελάτε να σωματώσουμε μέσα όλους αυτούς. Ποιοι είναι οι βασιλικοί που κατηγορούνται, που φοβόσαστε να τους μιλήσετε, δεν επέτρεπα να πάμε σε μια εκδήλωση του Γιώργη του Παπαδόπουλου πάνω. Κάντε ρε, σιγά ρε. Τη Χρυσή Αυγή, τη Χρυσή Αυγή. Τι είναι η Χρυσή Αυγή? Τα μισά παιδιά ήταν παιδιά της ΟΝΕΔ, τα οποία παρέκλαιναν, έφυγαν, δεν συμφωνούσαν. Δεν μπορούμε παρά να υποδεχτούμε και το Βασίλη Κολιό από τους μαχητές της Χρυσής Αυγής. Από τους μαχητές της Χρυσής Αυγής. Πριν από καμιά δεκαριά μέρες, ο γιος του εκδότη του Βήματος και σύμβουλος του Αντώνη του Σαμαρά έκανε μια πρόταση για μεταφερά της Βουλής. Πολλοί νόμιζαν πως το θέμα έμεινε εκεί, όμως ο ρεπόρτερ μου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, το έψαξε και αμέσως τώρα θα σας δείξω το βίντεο με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του. Το εμβληματικό κτίριο της πλατείας Συντάγματος, το σύμβολο της δημοκρατίας, ο ναός του πολιτεύματος ή απλά το μπουδέλο η Βουλή. Ονόματα που περιγράφουν το κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που όλοι οι Έλληνες έχουν στην καρδιά τους. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και πίσω μου δεσπόζει το επιβλητικό κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για πόσο καιρό ακόμα όμως? Ο Ανδρέας Ψυχάρης, διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, με μια ρηξικέλευτη παρέμβαση σε εκδήλωση του ΕΒΑ, πρότεινε να μεταφερθεί η Βουλή των Ελλήνων έξω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελληνικού. Η Βουλή μπορεί να παραμείνει στο Σύνταγμα μόνο για πανηγυρικές συνδυάσεις και να συνδυάζει τακτικά σε ένα σύγχρονο κτίριο εκτός του κέντρου της Αθήνας. Και το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, θα μπορούσαν να τραβήξουν το δρόμο για την παραλία. Η πρόταση αυτή του Ανδρέα Ψυχάρη έτυχε θερμής υποδοχής και είναι πολλοί οι Έλληνες οι οποίοι προτείνουν και πιο εναλλακτικές τοποθεσίες. Ο κύριος Μιχελάκης πρότεινε η Βουλή να μεταφερθεί στη Λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ίδιο κτίριο με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να βολεύει τα στελέχη του κόμματος στις μετακινήσεις τους. Τα κόμματα της αριστεράς προκρίνουν τη λύση του Γράμμου, όπου και θα μπορούσε να ανασυσταθεί η κυβέρνηση του Βουνού από τους απογόνους των μελών της πρώτης κυβέρνησης, πρόταση που χαιρετίστηκε από τους κυρίους Κώστα Σιμίτη και Σοκράτη Κόκαλη. Τέλος, στο ΠΑΣΟΚ δήλωσαν ότι δεν έχουν αντίρρηση με τη μεταφορά της Βουλής στην παραλιακή, αρκεί να συζητηθεί το ζήτημα της προστασίας με τις αρμόδιες μαφίες. Μένει να δούμε λοιπόν. Η μεταφορά του κτηρίου της Βουλής στο παραλιακό μέτωπο θα αποσυμφορήσει το εμπορικό κέντρο της Αθήνας? Ή μήπως απλά θα κάνει τη δημοκρατία μας καλοκαιρινή? Η μεταφορά της Βουλής, φίλες και φίλοι, άλλο ένα σημάδι του επερχόμενου τέλους, το οποίο σας καλώ το τέλος να αναλογιστείτε βλέποντας το βίντεο για το οποίο δουλεύουν 68 άνθρωποι για 93 ώρες την ημέρα, ένα βίντεο διάρκειας 76 ολόκληρων δευτερολέπτων. Ναι, η κρίση είναι πόλεμος. Έχουμε βρεθεί σε πολλά μετερίζια που θα έλεγαν, και στην παλιά αριστερή διάλεκτο. Στην παλιά αριστερή διάλεκτο. Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Τέλειωσε. Κλείσκο μέχανα γνώ νεράσμιον ή δίνα έρωτα. Και από εκεί και πέρα η Δύση μπορεί να ενοχλεί την Ελλάδα παραφύση. Πολλές εκπλήξεις είχε το χθεσινό βραδινό φινάλε της Άννας Βύσης σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, με την τραγουδίστρια να είναι φανερά συγκινημένη. Καμιά αυτοδύναμη Ελλάδα δεν είχαμε. Φτάσαμε στα χείλη του γκρεμού. Το δικό τους τρόπο για την αντιμετώπιση της κρίσης βρίσκουν πολλοί νέοι που επιλέγουν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους στη θάλασσα κάνονταν extreme sports. Αν βρεθεί ένας χώρος, ένα στρατόπεδο καταλημμένο και πηγαίνουν χίλιοι άνθρωποι, δεν θα αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση. Δεν θα είναι, κύριε Καψή, χίλιοι άνθρωποι. Όταν λέμε όλα για την πατρίδα, εννοούμε όλα για την πατρίδα. Ό,τι και να είναι αυτό. Να πάω σε πιο σοβαρά θέματα. Τώρα ζητώ συγγνώμη. Σε θέματα εθνικά, να πάω στις ένοπλες δυνάμεις μας, οι οποίες, εμένα τουλάχιστον, μου φαίνονται σε καλύτερη κατάσταση από ποτέ. Κάτι που δεν μπορεί να είναι άσχετο με το γεγονός πως επικεφαλής τους είναι ένας σπουδαίος πολιτικός. Η έλλειψη των τριών σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων εντυπωσίασε με τις επιδόσεις της στο Δημήτρη Αβραμόπουλο και την ηγεσία του στρατεύματος. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων δικαιολόγησαν πλήρως το όνομα της άσκησης πυρπολιτής.
Φοβερή άσκηση, βλέπετε την άσκηση του ελληνικού ναυτικού, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τα πλοία δεν βυθίζονται, προσέξτε το αξιόμαχο. Επιπλέουν, δεν έχει βέβαια φουρτούνα, αλλά παρόλα αυτά τα πλοία επιπλέουν, δεν γέρνουν. Τα ελικόπτερα πετούν. Είναι τρομακτική η ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων. Μια πολύ ωραία παραλία. Όλα αυτά βέβαια οφείλονται σε αυτόν και μόνο τον άνθρωπο, στο Δημήτριο Λάμδα Αβραμόπουλο. Το ότι δεν πέφτει. Τζίμπο το δεύτερο αίμα. Μετά ότι είχε πολύ βία το προηγούμενο ρεπορτάζ, ζητώ συγγνώμη από τους μεγαλύτερους που παρακολουθούσαν. Να ισορροπήσω λίγο με τη βία. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να βάλουμε λίγη ομορφιά. Υπάρχουν διάφορα γκόσμια. Είναι ωραία γυναίκα από κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Είναι κοντή. Όχι. Είναι σαν εσένα. Πολύ δεν είναι χοντρούλα λίγο. Όχι, όχι. Δεν είναι πολύ αδύνατη. Έχει ωραίο σώμα, Γιώργο. Έχει χυμώδες σώμα. Δηλαδή, ξέρεις, έχει γεμνή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γυμνασμένη. Έχει περιφέρεια, ρε παιδί μου, τι έχει. Όχι περιφέρεια, αλλά έχει, πώς το λένε. Στήθος έχει. Στήθος δεν έχει, αλλά έχει πόδια έτσι έντονα. Φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που θα θέλατε να είστε φίλες, καλώς ήρθατε σε άλλη μια συντέλεια. Τη μοναδική εκπομπή που σας προετοιμάζει για το επερχόμενο τέλος του κόσμου, παρουσιάζοντάς σας τα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν πως η αποκάλυψη είναι πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και η εκπομπή της Βίκης της Φλέσα, οπότε η συντέλεια είναι η μία από τις δύο εκπομπές που σας προετοιμάζουν για το τέλος και σας καλεί να μετανοήσετε. Μέχρι να μετανοήσετε όμως, να σας ζητήσω μέρες που είναι, να σκεφτείτε για λίγο τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, μπαίνω στο γήπεδο, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, για την νίκη. Δεν μπαίνω ούτε για την ισοπαλία, ούτε για την ήττα. Και αν δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση, θα κάνω. Ένα ανθρώπινο δράμα, φίλες και φίλοι. Ο άνθρωπος που μέχρι πριν λίγο καιρό ισχυρίζονταν πως ακούει τη φωνή της Ελλάδας, τώρα νομίζει πως είναι 11 άνθρωποι μαζί. Δεν βάζω προπονητή και αναπληρωματικούς. Είναι μια σύνθετη περίπτωση ο Αντώνης ο Σαμαράς, την οποία δεν δικαιούμαι να κρίνω, δεν είμαι ειδικός. Παρακαλώ, βάλτε άλλη μια φάση Μπαρτσελόνα, θέλω. Εγώ θα τρώω με τον πιο φτωχό αγρότη που έχει μια δουλίτσα. Από τον πιο φτωχό μικρομεσαίο, από το μεσαίο, από το μεγάλο, από τον πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ σωστά, θα τρώει από όλους, δεν θα κάνει διακρίσεις. Μπράβο του, μπράβο στον Αντώνη το Σαμαρά. Παραμένει δίκαιος παρά το προσωπικό του δράμα. Και μια και μιλάω για δράματα και προσπαθώντας όσο μπορώ και εγώ να παραμείνω στο πνεύμα των ημερών, να πάω στο Γιώργο τον Παπακωνσταντίνου, ο οποίος σαν σύγχρονος Χριστός ανεβαίνει τον προσωπικό του Γολγοθά. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μπορώ να βγω έξω να πιω ένα καφέ με τη γυναίκα μου. Έχω τον κόσμο ο οποίος να με λέει προδότη όταν έκανα αυτό το οποίο θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει για να σωθεί η χώρα. Εξουσία είναι σε άλλες εποχές να μπορείς να γυρνοβολάς ως υπουργός, να σου λένε όλοι. Τι εξουσία έχει σήμερα ένας υπουργός ο οποίος, να το ξαναπούμε, δεν μπορεί να περπατήσει στον δρόμο, δεν μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη. Δεν μπορεί να παραγγείλει πίτσα, φίλες και φίλοι. Δίνει όνομα Βασίλης Παπακωνσταντίνου για να φάει. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πει κανείς. Τα λόγια είναι φτωχά. Ευτυχώς θα τα φορολογούσε διαφορετικά. Συνεχίζω. Είναι τέτοιες ημέρες, ζητώ συγγνώμη, με δράμα. Δράμα, τι να κάνω. Που όμως συνοδεύεται από μήνυμα ελπίδας. Όλοι, φαντάζομαι, θα έχετε συγκινηθεί από το δράμα του Πέτρου του Κωστόπουλου. Ένα δράμα όμως που σε αντίθεση με άλλα δράματα κινητοποίησε τους ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έκανε κάποιος που δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι. Το γύρο του ελληνικού διαδικτύου κάνει αφίσα που βλέπετε μέσω γνωστών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter. Φανατικοί αναγνώστες των θρηλυκών περιοδικών Click και Nitro καλούν τους συμπολίτες μας Άγιες Μέρες Πούνε να συμπαρασταθούν έμπρακτα στον αναμορφωτή του ελληνικού τύπου Πέτρο Κωστόπουλο, συγκεντρώνοντας γι' αυτόν τρόφιμα όπως κοτόπουλο, λάδι, ημάμ, κομπόστες, ντολμαδάκια, ιταλικά σπαγκέτι, τραχανά, ρύζι και οπορολαχανικά. Ήδη η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκλονιστική όπως βλέπετε και στα πλάνα.
Απλοί πολίτες κάθε ηλικίας έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό του Πέτρου της καρδιάς μας, προσφέροντας από το υστέρημά τους. Μια ενίσχυση στα αδύναμα νοικοκυριά. Έχουμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Οι συμπαραστάτες του Πέτρου Κωστόπουλου τονίζουν ότι η συμμετοχή σε δωρεάν διανομή τροφίμων είναι ένα από τα 10 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάνει κανείς πριν τα 70 του χρόνια. Είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον κόσμο που έχει τώρα τόσα προβλήματα. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων, καλούνται να προσέλθουν τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη στην πλατεία Κολονακίου, στο πέτρινο περίπτερο της Φιλοθέης ή τη μικρή Βενετία της Μυκόνου, όπου θα έχουν στηθεί ειδικά κοιτία για το σκοπό αυτό. Γιατί απέναντι στην κρίση είμαστε όλοι ίσοι. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, να αλλάξω θέμα, να πάω στο φλέγον θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την είδηση που κάνει κάποιο γύρο, σίγουρα όχι του κόσμου. Την είδηση σύμφωνα με την οποία η ελληνική αστυνομία θα νοικιάζει άνδρες, θα νοικιάζει γυναίκες, οχήματα. Δεν ξέρω για όπλα και ναρκωτικά, ίσως είναι ακόμα κάπως νωρίς. Μαζί μου είναι ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος. Γιώργο. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μέσα από την ενοικίαση αστυνομικών σκοπεύει η Ελλάς να αυξήσει τα έσοδά της. Έτσι, πλέον ο καθένας εναντί ενός πολύ προσιτού αντιτίμου μπορεί να έχει τον προσωπικό του αστυνομικό. Συγκεκριμένα, Μάνο, η Ελλάς έχει δημοσιεύσει ένα σχετικό τιμοκατάλογο. Ο αστυνομικός λοιπόν κάνει 30 ευρώ την ώρα. Άντρας, γυναίκα, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Πολύ οικονομικό. Εμείς μάλιστα νοικιάσαμε έναν όργανο, πέρασε μέσα. Ποιο εδώ, μπράβο. Με 45 ευρώ λοιπόν, είναι αστυνόμος Β, βλέπεις οι βαθμοφόροι, παίρνουν κάτι έξτρα, κάνε 5. Λοιπόν, αν θέλουμε μαζί με τον αστυνομικό να έχουμε και μοτοσυκλέτα, είναι 20 ευρώ επιπλέον την ώρα, ο σκύλος άλλα 20, δηλαδή και μοτοσυκλέτα και σκύλο 40. 70 το σύνολο. Να σηκωθείς, κάτσε. Και βέβαια για τους πιο μερακλείδες, αυτούς που είναι πιο απαιτητικοί και πιο λεφτάδες βέβαια, μπορούν να νοικιάσουν τον αστυνομικό μαζί με ελικόπτερο, το οποίο στοιχίζει βέβαια 1500 ευρώ η ώρα. Τσάμπα. Η αστυνομία βέβαια, σήκω αν θέλεις. Μπορεί, θέλει να προωθήσει αυτό το προϊόν, όπως καταλαβαίνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καμπάνια της. Γι' αυτό έχει κάποιες προτάσεις για χρήση του οργάνου, ας πούμε από τη γυναίκα. Π.χ. Mm-hmm. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε το όργανο για ψώνια με τη γυναίκα σας. Εδώ έχουμε το όργανο, στη λαϊκή, βλέπετε, με τα λαχανάκια κτλ. Μια δουλειά που ξέρουν να την κάνουν βέβαια αρκετά καλά, ειδικά όσοι έχουν θητεύσει δίπλα σε υπουργούς και βουλευτές. Συνοδοί κυριών επίσης. Συνοδός κυρίων. Τώρα αυτό, Γιώργο. Αχ, πρέπει να βγάλεις τα πόδια σου από εκεί, εμποδίζουν το πλάνο. Ναι, αλλά θα βολεύω, ρε Γιώργο. Ναι, ναι, θα βολευτείς και τώρα, μη σε νοιάζει, τι τον πληρώνουμε, 45 ευρώ την ώρα. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Τώρα αυτό με τους συνοδούς κυρίων, ναι. Γιώργο, δεν μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει γιατί να σου πω. Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό να ακούγεται για τα όργανα. Αν πούμε να δεις ποδόσφαιρο, ας πούμε, και θέλει η γυναίκα σου να βγει, στέλνεις το όργανο με τη γυναίκα. Δεν υπάρχει κάτι πονηρό δηλαδή, θες να πεις. Τίποτα. Απολύτως εδώ, όπως λες, πάει στους Ονειράμα, δεν είναι κανένα πονηρό συγκρότημα. Είναι για κουφούς, ναι. Ακριβώς, λοιπόν. Επόμενη χρήση, προτάσεις για το παιδί κάνει η αστυνομία. Π.χ. πάρτι γενεθλίων. Θες να φέρεις ένα κλόουν στο πάρτι του παιδιού σου. Θέλω. Να φέρεις ένα κλόουν. Γιατί να εξοδευτείτε. Ο κλόουν είναι πάρα πολύ ακριβώς. Ενώ το όργανο με 30 ευρώ την ώρα μπορεί να ψυχαγωγήσει τα παιδιά σας. Μπορεί και να τα δέρνει αν δεν κάθονται καλά, που έχετε ενοχές εσείς. Πάρα πολύ ωραία να τα εκπαιδεύσει. Το δεύτερο είναι το προγαμιαίο. Έχουμε κάνει ένα λάθος. Ναι, δεν πειράζει. Το σεξ. Πάρτι. Προγαμιαίο πάρτι. Το μπάτσελορ. Το μπάτσελορ. Ναι, παντρεύεις την κόρη. Να το κολλάει εγώ θέλω. Μπράβο. Θες να πας, γιατί να πληρώσεις ένα stripper. Stripper είναι ακριβώς. Ο stripper δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να κάνει στην κόρη σου. Ενώ το όργανο όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένο και το πολύ πολύ να δυσαπίσει το ξύλο αποκλείεται να κάνει κάτι χειρότερο. Προτείνουμε λοιπόν σε όλους, Μάνο και εσύ αν θέλεις, να νοικιάσουν ένα όργανο για κάθε χρήση. Πάρα πολύ καλό. Αυτό μπορώ να μου τον αφήσεις εδώ. Βεβαίως, ναι, γι' αυτό. Φέραμε μια ώρα, όχι παραπάνω. Ωραία, ωραία. Έτσι. Για αυτή την προηγούμενη ώρα, να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Αγγελόπουλο, να ευχαριστήσω και το όργανό του, το οποίο θα παραμείνει για λίγο εδώ. Να επιστρέψω στην πολιτική και να χαιρετήσω το γνωστό παράθυρο, τον Γιώργο τον Κίρτσο, ο οποίος, όπως μαθαίνω, θα κατέβει με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Αποτελεί εξαιρετική χαρά και τιμή για τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ότι μια εξαιρετικά επιφανής προσωπικότητα του λαϊκού χώρου, ο δημοσιογράφος, ο εκδότης, ο Γιώργος ο Κρίτσος, θα συστρατευτεί μαζί μας σε αυτή την δύσκολη εποχή για τον τόπο. Απαντώ θετικά στην πρόσκληση που είναι ταυτόχρονα και πρόκληση. Να παραμείνω στο χώρο της λαϊκής και ορθόδοξης συνέπειας για να πω πως εκτός από τον Γιώργο τον Κίρτσο κι άλλος ένας ηθοποιός εντάχθηκε στο κόμμα. Θέλω να φανώ χρήσιμη. Ματαιόδοξη δεν είμαι. Έχω χορτάσει από αυτό το κομμάτι. Δεν πάω να βρω να πολιτευτώ για να γίνω πελάτης της πολιτικής, γιατί και από αυτό το κομμάτι είμαι εξασφαλισμένη. Πάω ουσιαστικά γιατί θέλω να είμαι χρήσιμη. Ο χώρος της πολιτικής μοιάζει να έλκει πολλούς καλλιτέχνες του θεάτρου τελευταία και πολλούς πνευματικούς ανθρώπους εγένη. Να χαιρετήσω και τον Παύλο τον Χαϊκάλη, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα του Καμένου του Πάνου. Εγώ έχω ξανακατέβει παλιά, πριν από 20 χρόνια, με την πολιτική άνοιξη του Σαμαρά τότε στην πολιτική άνοιξη. Και γιατί δεν προτίμησε Σαμαρά πάλι και πηγαίνει στο Καμένο. Ωραία ερώτηση. Πολύ ερώτηση. Ανεξάρτητος και τότε, ανεξάρτητος και τώρα.
Να συνεχίσω με ποδοσφαιριστές και πολιτική, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη παρουσίασε το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, το Γιώτη τον Τζαλουχίδη. Βαθιά πολιτικοποιημένος ο Γιώτης από παλιά, όχι τόσο βέβαια όσο ο Ανατολάκης, αλλά σίγουρα και αυτός κάτι θα έχει να προσφέρει στην πολύπαθη πατρίδα μας. Όμως, να πω πως ο πραγματικός άσος στο μανίκι της Ντόρας είναι άλλος. Και με το διάολο θα συνεργαζόμουν για το καλό της πατρίδας μου. Και το εννοώ. Μακάρι να τα καταφέρει τώρα, μακάρι να τα... Μακάρι να τα καταφέρει η Ντόρα, αν και υπάρχει πιθανότητα ο διάβολος να φοβηθεί μια τέτοια συνεργασία, μπορεί κάπως να του χαλάσει το image. Ίσως να πρέπει να βρει κάποιον άλλο συνεργάτη, κάποιον σαν κι αυτόν, ας πούμε. Η Ελλάδα που μας πληγώνει, μπράβο, η Ελλάδα που μας απογοητεύει, η Ελλάδα που έχουμε μέσα μας, ως ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών, προσπαθούν να του φέρουν το νερό, δεν μπορεί να το... Στο κεφάλι του βάλτο. Όχι. Σας παρακαλώ, μην φεύγετε. Κύριε, μην φεύγετε. Δεν υπάρχει κίνηση. Κύριε, μην φεύγετε. Καλησπέρα, Μάνο. Τι κάνεις? Καλά? Πάντα καλά. Λοιπόν, ευχηθώ καλό Πάσχα, δεν τα είπαμε την άλλη φορά. Καλό... Τι να πούμε, καλό Πάσχα από την άλλη φορά. Ναι, καλό Πάσχα. Ναι. Καλό δώρο Πάσχα, όσοι το παίρνουν ακόμη, δεν ξέρω. Αξίζει οι πέντε. Βγήκες καθόλου για ψώνια στην αγορά? Δεν προλαβαίνω, Τζένι μου. Πολλές εγώ δουλειές. Βγήκα. Βγήκα να πάρω κάτι πράγματα για τον κύριο Πέτρο, τον είδα πριν, το λυπήθηκα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, να το πούμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι. Όλοι για τον Πέτρο τον Κωστόπουλο κάτι. Από το υστέρημά σας. Τα περνάει δύσκολα ο κόσμος, πρέπει να σου πω, και γκρινιάζουν. Συνέχεια γκρινιάζουν για τις αποζημιώσεις των βουλευτών πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ πήγα και ρώτησα τον κόσμο, πόσα χρήματα πιστεύετε ότι πρέπει να παίρνει ένας βουλευτής το μήνα? Δες τι μου είπανε. Αδύνατο να υπολογίσω. Ο μισθός ενός βουλευτή πρέπει να είναι καλός. Το πολύ 2.000. Γύρω στα 4.000 ευρώ. Όσο είναι ο κατώτερος μισθός ενός εργάτη. Δεν ξέρετε έξοδά του. Πιστεύω ότι ο μισθός ενός βουλευτή θα έπρεπε να είναι η δουλειά του. 2.000. 1.000 ευρώ. Γύρω στα 1.000 με 1.500 ευρώ. Ο βασικός ενός κανονικού πολίτη. Και πολλοί που είναι. Δεν θα πρέπει να παίρνει λεφτά. Κάποιο συμβολικό ποσό, ίσως. 5.000 ευρώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνει καθόλου μισθό ένας βουλευτής. Τίποτα, μηδέν. Τίποτα. Πρέπει να είναι μισθός που να ανταποκρίνεται στα έξοδά του. Πόσα παίρνει και ο άνεργος? 700 ευρώ. Νομίζω θα πρέπει να μην παίρνει τίποτα. Αυτή η ερώτηση δεν υφίσατε καν. Να του δώσω το ταξί μου να βγάλει μεροκάματο. Βουλευτές είναι όλοι μαρακές και να πάνε σπίτια τους, γιατί είναι όλοι κλέφτες. Μπαμ! Να ευχαριστήσω την Τζέννη, θα βρω κάποια στιγμή τον τρόπο. Να περάσουμε στο βίντεο για το οποίο δούλεψαν 34 άνθρωποι και 7 γαϊδούρια για 178 συνεχείς ώρες. Πώς είστε, κύριε Νίκη μας? Χαίρετε. Ακούστε, κύριε Κουτρουμάνη, εγώ μένω στον Πειραιά. Ω, καλωσορίσατε. Συνήθως το κεφάλι περισσότερο δεν το τρώμε. Λίγοι είναι αυτοί που θέλουν το κεφάλι να το φάνε μέχρι και το μυαλό, που λέμε. Εγώ το τρώω. Εγώ το τρώω. Θα πάρετε κάποιον με μεταγραφή, βουλευτή? Εγώ δεν παίρνω με μεταγραφές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κάνουν εγγραφές ψυχής. Ξέρετε τι είναι αυτό εδώ? Είναι μια τηλεόραση. Οκ, 42 εντζών. Μια από τις καλύτερες εταιρείες. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Η χώρα αυτή είναι από τους πλουσιότερες στον κόσμο. Είναι φιλέτο. Δεν είναι παντσέτα. Αυτό με κόβει λίγο. Δεν με νοιάζει εμένα όσα νερά να φάω και όσα γιαούρτια. Έχω το κεφάλι μου καθαρό. Και θα βρω εγώ τη θέση μου με τον κόσμο. Γιατί είμαι απασχολήσιμος άνθρωπος. Είμαι απασχολήσιμος άνθρωπος. Καλούς τρόπους όπως οι Γάλλοι, συναδελφοί τους. Συνεπείς όπως οι Άγγλοι. Ομόσταυλοι τους. Και πάνω απ' όλα πειθαρχημένοι και αποτελεσματικοί σαν τους Γερμανούς ομολόγους τους. Κατόρθωσα εγώ στα 4 χρόνια να πάρω 4 επιτελεία και να συγκεντρωθώ. Κοροϊδεύω να τα αφήσω. Κερνήσουν αύριο.
Καταφέρανε όμως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να συμφωνήσουνε. Αυτό το φεγγάρι είναι το φεγγάρι της προδοσίας. Τέτοιο φεγγάρι είχε εκείνη τη Μεγάλη Πέμπτη όταν τον πρόδωσαν. Το φεγγάρι της προδοσίας, φίλες και φίλοι. Να πάω τώρα, επιτρέψτε μου, σε ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά ταυτόχρονα επίκαιρο, μια και σήμερα θα ακουστεί το τροπάριο της Κασιανής. Να πω λοιπόν πως το κελπνό κέντρο λιμωδών πολιτικών και νοσοκόμων ή κάτι τέτοιο, το κελπνό, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τις Κασιανές, περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ιουλίας της Ριζοπούλου. Μαθήματα για ιερόδουλες διεξάγει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, προκειμένου να προστατευθούν από λοιμώδη νοσήματα οι συγκεκριμένες επαγγελματίες, αλλά κατά κύριο λόγο οι χρήστες τους. Εμπόριο λευκής σάρκας. Αποτρόπαιο, αλλά αναγκαίο. Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να μας προστατεύσει? Σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΛΠΝΟ, οι πάροχοι αλλά και οι χρήστες υπηρεσιών σεξ δεν παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σε άλλη έρευνα φαίνεται πως οι Έλληνες χρήστες έχουν συνδυάσει το προφυλακτικό όχι με το σεξ, αλλά με άλλες δραστηριότητες όπως την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ, με ή χωρίς χαράτσι, αλλά και την εξόφληση τραπεζικών δανείων. Οι ιερόδουλες είναι ένας από τους κλάδους, ο οποίος με τη σωστή εκπαίδευση θα βοηθήσει στην ενημέρωση του κοινού. Δεν είναι μόνο το AIDS και η σύφυλη από τα οποία κινδυνεύουμε όλοι. Οι ιερόδουλες θα μας προφυλάξουν από ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Η συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών κρίθηκε κατάλληλη να εκπαιδευτεί στην καθοδήγηση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Έτσι θα παρακολουθήσουν μαθήματα από ειδικούς της πολιτικής επικοινωνίας, οι οποίοι θα διδάξουν τις συναδέλφους τους πώς να απαντούν σε ερωτήματα όπως «Πώς να κρύψω ότι θα ψηφίσω Πασόκ» ή «Έλεγα να ψηφίσω Αντώνη Σαμαρά, αλλά όταν υψώνει τη φωνή τρομάζω, τι να κάνω». Αλλά και ακόμα πιο δύσκολες ερωτήσεις όπως «Είμαι αγανακτισμένος και είχα πάει σε όλες τις συγκεντρώσεις του Συντάγματος. Πρέπει να ψηφίσω Τσίπρα ή Καμένο». Η εκπαίδευση των ιερόδουλων είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για τους πελάτες τους, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία. Συντρόφισσες, σύντροφοι, συντρόφισσες που νιώθετε σύντροφοι και σύντροφοι που κάποια στιγμή θέλετε να γίνετε συντρόφισσες, καλησπέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι η εσπέρα σήμερα, όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα που το σύστημα δείχνει το πιο αποκρουστικό του πρόσωπο. Φυσικά δεν αναφέρομαι στην ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών που με αφήνει παγερά αδιάφορο, δεν με ενδιαφέρει η 6η του Μάη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, την ίδια ημέρα που προδόθηκε ο Ιησούς, την ίδια ημέρα προδόθηκε και η Άρια Γάτσα. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ζητώ συγγνώμη, μπέρδεψα την όπερα με το Ζεμπέκικο. Όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια μέρα που διώκεται ο σοσιαλισμός. Εδώ. Παρακολουθείτε τη δίωξη του σοσιαλισμού. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο μεγάλος αυτός αγωνιστής, βγαίνει, είναι ντροπή να πω που τον μετέφεραν με Volkswagen. Περίμενα κάτι πιο ακριβό για τον Άκη τον Τσοχατζόπουλο. Όμως αυτός ευθυτενής, αγέροχος, όπως ταιριάζει σε αγωνιστές, ανεβαίνει τα σκαλιά, λίγο δύσκολα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά δεν πέφτει, δεν θα πάει από πέσιμο ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος. Προχωράει έτοιμος να συναντήσει τους κατηγόρους του, ο νέος Ιησούς, να σταθεί μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο και κάτι να πει που δεν είμαι σίγουρος ποιο ακριβώς θα είναι. Οι εχθροί του σοσιαλισμού, φίλες και φίλοι, τα ντόπια και ξένα κέντρα συμφερόντων, ποτέ δεν συγχώρεσαν στον Άκη τον Τσοχατζόπουλο το ότι αυτός μαζί με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και μια δράκα αποφασισμένων αγωνιστών έφεραν πριν 31 χρόνια την αλλαγή στην πολύπαθη πατρίδα μας. Όμως ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος, σαν γνήσιος αγωνιστής, θα ξεπεράσει και αυτή τη δυσκολία και θα το κάνει με το ίδιο θάρρος που ξεπέρασε και άλλες δυσκολίες στο παρελθόν. Θα σας πάω λίγο πίσω, σε εκείνη την καταραμένη μέρα που ο Κώστας ο Σημίτης τον κέρδισε στις εσωκομματικές εκλογές. Ισχύει η δέσμευση όλων μας και από αύριο θα είναι ένας αγώνας δημιουργίας, ένας αγώνας αντιπαράθεσης στον νέο συντηρητισμό και στον νέο φιλελευθερισμό. Θα είναι η μέρα που θα χτίσουμε το Πασόκ του μέλλοντος. Παλέψαμε για το μέλλον του Πασόκ και αύριο θα εγγυηθούμε το μέλλον της Ελλάδος. Γεια σας! Παλεύανε για το μέλλον του Πασόκ, δεν καταφέραν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους αυτοί οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, η είδηση της σύλληψης του Άκη του Τσοχατζόπουλου έκανε το γύρο του κόσμου. Πολλοί ξένοι πολιτικοί ηγέτες εξέδωσαν μηνύματα διαμαρτυρίας και συμπαράστασης. Κάποιοι από αυτούς τους ηγέτες, μάλιστα, είναι εν ζωή. Και δεν είναι μόνο οι πολιτικοί ηγέτες που συμπαρίσταται στο σύντροφο Άκη. Ma vorrei che fosse sempre presente nella mente e nel cuore dei cristiani
il motivo di questa vacanza, cioè la risurrezione di Gesù, il mistero decisivo della nostra fede. Bravo. Από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, δηλώσεις συμπαράστασης, να μην ξεχάσω να πω πως έκαναν ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος, η Τόνια η Αντωνίου, ο Μένιος ο Κουτσόγιωργας, ο Νίκος ο Αθανασάκης, ο Κίμωνας ο Κουλούρης και ο Γιώργος ο Κατσιφάρας. Αλλά προς τιμήν της και μπράβο της, το γεγονός δεν άφησε ασυγκίνητη ούτε την αριστερά. Πολύ συγκινητική η στάση του πνευματικού παιδιού του Ανδρέα Παπανδρέου για τον πνευματικό του θείο. Εμείς εδώ στο Sky, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν μείναμε ασυγκίνητοι και αγκαλιάσαμε την περίπτωση του Άκη του Τσοχατζόπουλου. Περισσότερα από την ρεπόρτερ μου, την Ιουλία Τυριζοπούλου. Γεια σου, Ιουλία. Γεια σου, Μάνο. Είμαι και εγώ πολύ ταραγμένη από το δράμα όλοι που περνάει ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Μια νέα δράση όμως, στα πλαίσια της δράσης Όλοι Μαζί Μπορούμε, εγκαινιάζει ο Sky σε συνεργασία με το Πασόκ, το Δήμο Παρισίου και τις Μητροπόλεις της Ελλάδας. Η εκστρατεία έχει τίτλο «Λευτεριά στον πολιτικό κρατούμενο Άκη» και αφορά τη συλλογή υπογραφών για την άμεση απελευθέρωση του αγωνιστή του σοσιαλισμού και αριστερού χεριού του Ανδρέα Παπανδρέου. Η δράση Μάνο θα έχει να κάνει και με τη συλλογή κλινοσκεπασμάτων, ζιβάγκο και κονσερβών με χταπόδι, καλαμαράκια για όσες μέρες νηστείας απομένουν. Αυτά, Μάνο, από μένα. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, Ιουλία μου. Καλό Πάσχα. Θα αλλάξω λοιπόν θέμα και θα πω πως εν όψη του διαγωνισμού της Eurovision, η Κύπρια τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την Ελλάδα, η Ελευθερία η Ελευθερίου, επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να μεσολαβήσει στο μεγαλοδύναμο να φωτίσει τις επιτροπές των άλλων χωρών. Αυτή είναι η φωτογραφία από τη συνάντηση. Παρακαλώ όμως να δούμε και το βίντεο από τη συνάντηση της Ελευθερίας Ελευθερίου με τον Πατριάρχη. Εδώ βλέπετε τον Πατριάρχη, φιλιέται, μάλλον ο μάνατζερ είναι. Ο μάνατζερ της Ελευθερίας Ελευθερίου, ο συνθέτης του τραγουδιού, φιλιούνται. Μακάρι να δώσει η Κύπρος, θα δώσει το 12, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι χώρες της Βαλτική. Μισό λεπτό. Πολύ φοβάμαι. Είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Μήπως αυτή είναι η... Όχι, δεν είναι ούτε αυτή η Ελευθερία η Ελευθερίου, είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Εντάξει. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των συνεργατών μου. Ζητώ συγγνώμη για τον μπέρδεμα στο βίντεο. Είναι ανθρώπινο, τόσο ο Αντώνης, ο Σαμαράς, όσο και η Ελευθερία Ελευθερίου. Για την Ελλάδα παλεύουν και οι δύο, για την Ελλάδα αγωνίζονται. Και μετά από τις πολιτιστικές ειδήσεις, παρακαλώ να πάμε σε λίγα αθλητικά. Έχουμε δύο προπονητές. Ο ένας νόμιζε ότι νικάει 4-1 και ξαφνικά βρίσκεται 4-3, μπορεί να πάει στην ισοπαλία. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό τον φτάνει ο Βενιζέλος. Ενώ αντίθετα ο Βενιζέλος έλεγε χάνουμε 3-1, μπορούμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι και δίνουμε αυτή τη μάχη. Φοβάμαι πως ο ένας από τους δύο προπονητές δεν θα βγάλει την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου, δεν πειράζει. Να συνεχίσω εγώ με τα αθλητικά. Η προσχώρηση του κυρίου Κίρτσου, χρησιμοποιώ σωστή λέξη, η λέξη προσχώρηση του κυρίου Κίρτσου στο δυναμολόγιο, στο δυναμικό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Τι προσφέρει. Είναι σαν να παίρνει, ξέρω εγώ, Πανιόνιο στο Μέση. Ο αιώνιος είναι σαν να παίρνει το Μέση. Ο αλέφαντος της πολιτικής, φίλες και φίλοι. Βάλτε λίγο ακόμα να τον δούμε. Σε αυτή τη Βουλή, όπως και στην προηγούμενη, φίλοι και εχθροί, αντίπαλοι, λένε ότι ο λαός είχε την καλύτερη κοινωνική ομάδα. Μιλούν και οι αριθμοί. Πρώτης ερωτήσεις, πρώτης έλεγχο, πρώτης ομιλίες. Ο Φάνης, αυτός ο λαμπρός νέος, ένας από τους 8 ψηφοφόρους της Ντόρας της Μπακογιάννη, ανησυχώντας για τη Δημοκρατική Συμμαχία, ακολούθησε μια κάπως πιο επιστημονική μέθοδο και πήρε τηλέφωνο ένα medium. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η κυρία Λίτσα. Βεβαίως, η ίδια. Γεια σας. Γεια σας, καλή σημα... Ονομάζομαι Αποστόλης Νικολάου. Καλό από τη Δημοκρατική Συμμαχία, γι' αυτό το λόγο σας μιλάω. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο λεπτή η θέση μου. Μη φοβάστε. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να δούμε είναι αν θα μπει το κόμμα στη Βουλή. Για να το δω αυτό, μάλιστα, θα πρέπει να γνωρίζω το πότε γεννήθηκε το κόμμα. 21 Νοεμβρίου, ναι. 2010.
μελετούσα το οροσκόπιο τη Δημοκρατική Συμμαχία. Καταλαβαίνετε. Χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, Λοιπόν, άκου. Δεν έχει άσχημες όψεις. Μάλιστα. Ειλικρινά σου μιλάω. Ούτε η Ντόρα, ούτε το κόμμα. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει η Ντόρα είναι τις ξαφνικές παρασκηνιακές καταστάσεις. Όπα, κυρία Λίτσα, μην τα πετάτε έτσι αυτά. Για εξηγήστε μου τι εννοείτε. Γιατί έχει κάτι όψεις του ουρανού με τον Άρη. Αμα. Έτσι, και του Ποσειδώνα που μπορεί να φέρει κάποιες ξαφνικές παρασκηνιακές καταστάσεις που λέμε. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα μπούμε στη Βουλή. Θα μπεις, ναι. Θα μπει. Τέλεια, όπως καταλαβαίνετε, μετά το Γιώργο τον Ανατολάκη και ο Γιώτης ο Τσαλουχίδης και από ό,τι μαθαίνω και ο Ντανιέλο Μπατίστα θα γίνουν τελικά βουλευτές. Μακάρι και κάποια στιγμή και οι υπόλοιποι παλέμαχοι του Ολυμπιακού. Παιδιά, συγγνώμη. Σύντροφε, τι θέλετε ακριβώς. Λευτεριά! Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, δώσε break. Είναι κάπως περίεργη η κατάσταση εδώ στο στούντιο, όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, σύντροφοι και συντρόφισσες. Έτσι κι αλλιώς με τα παιδιά είμαστε στην ίδια πλευρά. Ιδεολογικός εννοώ. Θα παραμείνουν λοιπόν στο στούντιο, θα κάνουν τη διαμαρτυρία τους, αλλά θα παρακαλέσω πάρα πολύ ησύχως, παιδιά. Okay, σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνω και εγώ την εκπομπή. Πασόκ είμαστε όλοι, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Κυρίες και κύριοι, η Τζέννη. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Τζέννη. Φίλες και φίλες, παιδιά. Είπα να αφήσω λίγο ήσυχο τον κύριο Αντώνη κι εγώ. Ναι. Γιατί τον κούρασε, έχει τρέχει τώρα με τις εκλογές ο άνθρωπος, δεν θέλω να τον ρωτάω συνέχεια τα δικά μου. Και καλά κάνεις και σε ετοιμάζεις τάση σου. Και είπα να βρω κάποιον άλλον που να έχει πιο ελεύθερο χρόνο. Πολύ ελεύθερο χρόνο. Και διάλεξα και εγώ τον κύριο Άκη. Και με να δεις μου απάντησε στις ερωτήσεις μου. Δες λοιπόν. Κύριε Άκη, είμαι πολύ στεναχωρημένη σήμερα. Γι' αυτό γιατί γίνεται. Με τσακωμένη, κύριε Άκη, με τον σύντροφό μου. Εσείς που έχετε κάνει δύο γάμους, ξέρετε πώς είναι τα ζευγάρια. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, δεν λέω. Εγώ, κύριε Άκη, είμαι σοσιαλίστρια, όπως και εσείς. Ο σύντροφός μου είναι lifestyle-ας, του Κωστόπουλου, ξέρετε. Ένα λεπτό, σας φαντάζει αυτό ο τρόπος ζεις, τρόπος ζει που ζει καθημερινά. Αυτό λέω κι εγώ, κύριε Άκη. Εγώ δεν θέλω ούτε λούσα, ούτε Ερμές, ούτε τζιπάρες, ούτε ελικόπτερα. Γιατί το θέλω εγώ αυτό. Όπως τα λέτε, είναι, κύριε Άκη. Να το χωρίσω, σκέφτομαι, όπως μου το είπατε. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Από πού το βγάλετε? Έτσι νόμιζα, κύριε Άκη, με συγχωρείτε. Δεν τον θέλω, όμως πια με κούραση. Και τι θα κάνω μετά, δεν υπάρχουν αληθινοί άντρες. Πρέπει να τους βρει κανείς. Πρέπει να το ψάξει. Αν δεν το ξέρω, κύριε Άκη, εγώ εσάς θα ήθελα να σας συναντήσω σε καμιά σουίτα. Υπάρχουν και δωμάτια κανονικά για όλο τον κόσμο. Να πάμε, κύριε Άκη, και σε δωμάτιο κανονικό. Όταν πάμε, θα μιλήσει μετά. Να ξαναβρεθείτε, να επιστρέψω στην πολιτική και την προεκλογική περίοδο. Όπως μάλλον δεν ξέρετε, πριν από κάποιες μέρες η συναγωνίστρια Τσιλιμίγκρα, στέλεχος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, κατηγορήθηκε πως είχε φτιάξει ένα βιντεάκι, έτσι, πώς να το πω, κάπως πιο ελευθεριακό από ερωτικής απόψεως. Το βιντεάκι δυστυχώς δεν υπήρχε. Αν κανείς ξέρει το αντίθετο, μπορεί να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι πως η περιπέτεια αυτή της συναγωνίστριας Τσιλιμίγκρα έδωσε κάποιες δημιουργικές ιδέες σε πολλούς υποψήφιους, περισσότερα από τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Θέλησαν να με καταστρέψουν πολιτικά. Έτσι δήλωσε η Μελίνα Τσιλιμίγκρα σχετικά με το λιμηρό βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Η νεαρή πολιτικός δήλωσε επίσης πως δεν ήταν αυτή η εμφανιζόμενη στο βίντεο γυναίκα και απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη προκειμένου να βρει το δίκιο της. Σεξι βίντεο, προκλητικές εμφανίσεις, αποκαλυπτικές φωτογραφίες. Μήπως όλα αυτά δεν είναι ένα ακόμα κόλπο των πολιτικών μας για να στρέψουν την προσοχή μας πάνω τους? Η συνταγή είναι γνωστή. Μετά την προσέγγιση των πολιτών μέσω του ραδιοφώνου ήρθε η τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ. Μόνο αν εξερεύνει το έδαφος. Το πορνό. Γνωστοί image makers έχουν προκρίνει τα ιντερνετικά βίντεο πονηρού περιεχομένου ως ασυναγώνιστο τρόπο προσέγγισης του μέσου άνδρα ψηφοφόρου. Κίνδυνος λοιπόν το διαδικτυακό πορνό. Όλοι όσοι βλέπουν αυτά τα βίντεο στην ουσία είναι θύματα μιας μεθόδου που εγείρει πολλά ερωτηματικά. Ωστόσο, πολλοί πολιτευτές είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν στο δρόμο αυτό.
Στα άδυτα του διαδικτυακού πορνό λοιπόν αναζητούν ψήφους χαρισματικές πολιτικοί όπως οι κυρίες Θεοδώρα Τζάκρη και Όλγα Κεφαλογιάννη. Βάζουμε και τα χέρια μας και τα πόδια μας, όλα τα βάζουμε. Έρευνα που διεξήχθη μυστικά φέρνει πρώτη στις επιθυμίες των αριστερών ψηφοφόρων τη Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τα υπόλοιπα κόμματα δεν μένουν πίσω, με πιο επιθυμητούς πολιτικούς να είναι η Έλενα Κουντουρά από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ο Θοδωρής Κυλακάκης από τη Δημοκρατική Συμμαχία. Το διαδικτυακό πορνό θέλει προσοχή. Δεν είναι τόσο αθώο όσο μπορεί να φαίνεται. Όποιος έχει σχετικά βίντεο να επικοινωνήσει με την εκπομπή, να πάω τώρα σε ένα κάπως πιο ελαφρύ θέμα, ένα κάπως πιο ανέμελο. Τα σχολικά τα χρόνια. Ποιος δεν θέλει να ξεχάσει τα σχολικά. Ποιος δεν θυμάται τα σχολικά του τα χρόνια. Ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγία, φίλες και φίλοι. Εδώ κυρίες και κύριοι μου βλέπετε μια φωτογραφία που έχει δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι στο κέντρο. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποιες είναι αυτές οι δύο μικρές κυριούλες, αυτά τα δύο μικρά κοριτσάκια. Σας το ορκίζομαι, ούτε εγώ ξέρω. Η δεξιά έχει τρομερά μάτια πάντως. Σύντροφοι και συντρόφισσες, κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή συντέλεια. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη, η οποία θα παρουσιάσει το νέο βαρόμετρο της public issue για όσους δεν έχουν λεφτά να πάνε σε Medium. Καλή σας νύχτα. Ο πράσινος ο ήλιος παρατέλει μας οδηγεί. Ο μπρος του αγώνα για κάρμα ελευθερή σοσιαλιστή.